Οπότε αγαπητοί αδελφοί, έχουμε και την στρατιά των νεομαρτύρων στην πολύ παθητική της Βορείου Υπήρου με την κατάργηση της θρησκείας, οι ναοί, τα μοναστήρια, τα προσκυνήματα έκλεισαν, αλλά γκρεμίστηκαν, έγιναν στάβλοι, λέσχες, κινηματογράφοι, καταγόγια πάσης αμαρτίας και παυλότητος. Επίσκοποι και ιερείς αποσχηματίστηκαν, εξορίστηκαν, κλείστηκαν στις φυλακές και στα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, υποβλήθηκαν σε ανίκουστα βασανιστήρια και πολλοί εκτελέστηκαν. Κάθε θρησκευτική εκδήλωση έπαυσε. Και οι άνθρωποι, σημειώστε το αυτό σας παρακαλώ, έμεναν αβάπτιστοι, αλειτουργητοι, αστεφάνωτοι και ακίδευτοι. Οι βορειοϋπηρώτες ζούσαν σαν τα ζώα, με το φόβο να κυριαρχεί παντού. Εάν τολμούσε κάποιος να κάνει το σημείο του σταυρού, είχε αμέσως 10 χρόνια φυλακή. Αν από το Λεσκοβίκι είναι μια μικρή πολιτιούλα, απέναντι από την Κόνιτσα, περίπου όσο είναι και η Κόνιτσα. Αν λοιπόν από το Λεσκοβίκι έναν βορειοϋπηρό της έλεγε σε έναν άλλο, κοίταξε, απέναντι, εκεί που είναι τα φώτα, είναι η Κόνιτσα. Αλλά αν ήταν από πίσω όμως κάποιος από τους πολυάριθμους καθέντες τους οποίους διέδεται με αυθονία το εμπερτοχωτικό καθεστώς, αυτός που θα το έλεγε, θα τον έτρωγε το πάγο σκοτάδι. Είχε αμέσως φυλακή και εξορία στο βόρειο μέρος της Αλβανίας και η δική του θα τον έβλεπαν μόνο σαν την συλλογή των νοστών. Δεν θα τον ξανά βλέπαν ζωντανό. Αυτό το έκανε ο Χόντζα, ο οποίος ήταν φοβερός μισέλι, για να συρρυκνώσει τον πληθυσμό της Βορείου Υπήρου. Και προσπαθούσε να το επιτύχει με την βία, τις εξορίες, τις φυλακές, τις εκτοπίσεις, ώστε να πει σε κάποια στιγμή, για ποια βορειοϋπηρώ μιλάτε. Υπάρχουν βορειοϋπηρώτες. Δεν υπάρχει βορειοϋπηρώτες. Ήταν το σχέδιο των Αλβανών. Έτσι αρκετοί νέοι βορειοϋπηρώτες προσπαθούσαν να έρθουν στην Ελλάδα είτε περνώντας μέσα από τα ηλεκτροφόρα σειρματοπλέγματα με τα οποία ήταν ζωσμένοι απάκουοι σάβρον όλη η χώρα της Αλβανίας, είτε πολυβώντας τα αφαισμένα κύματα του Ιωνίου Πελάκους για να φτάσουν στην Κέρκυρα και στην Ελευθερία. Δυστυχώς όμως, λίγοι τον κατόρθωναν. Λίγοι πετύχαιναν τον σκοπό τους. Όταν θα τελειώσουμε κάπου έξω, υποθέτω, θα έρθουν τα παιδιά της Φέβα ένα βιβλίο που είχε εκδώσει ο αείπνιστος προχάτο κόσμο Μητροπολίτης Σεβαστιανός με τον τίτλο «Η εσταυρωμένη Βορείος Ήπειρος». Στο βιβλίο αυτό καταγράφονται μαρτυρίες φυγάδων βορειοϋπηρωτών, τους οποίους φιλοξενούσε κατά καιρού στα ιδρύματα της Μητροπολέως του και είναι αυθεντικές μαρτυρίες του τι έγινε τα χρόνια εκείνου μέσα. Όσοι νομίζετε μπορείτε να το προμηθευτείτε, με ασήμαντη είναι η τιμή της πολιτισέως του και τα ξέρετε αδελφοί. Από αυτά τα λίγα έντυπα που διακρινεί η Σφέβα, έτσι μπορεί να βγάλει τον αγώνα της πέρα. Εμείς δεν έχουμε προσβάσει στον κρατικό κορβανά.
βάζουμε το χέρι στην τσέπη μας, στη δική μας την τσέπη, όχι στη τσέπη των άλλων, και ό,τι συγκεντρώνουν τα παιδιά με αυτά, διατηρούν τα φροντιστήρια, κάνουν την έκδοση μιας εφημερίδος, την οποία νομίζω ότι αυτήν θα πάρουν, και έτσι μπορούν να δίνουν τη μαρτυρία τους για την χορηγήτρια. Βέβαια τώρα, λένε κάποιοι ότι αυτά που ακούσατε προηγουμένως έγιναν το καιρό εκείνο. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Η Αλβανία είναι ήδη μια δημοκρατική χώρα. Η θρησκεία δεν πληρώνεται. Η επικοινωνία είναι ελεύθερη. Ναι, αυτά δεν μπορεί κανείς να τα αμφισβητήσει. Όμως προσέξτε, αυτά είναι η επιφάνεια. Από κάτω από αυτή την επιφάνεια υπάρχει πάντα το ανθρωπικό μέρος των Αλβανών. Επιτροχάτε, θα παρακαλέσω να μου επιτρέψετε να σας αναφέρω κάποια εντελώς σύγχρονα θέματα. Όχι του καιρού εκείνου, αλλά του καιρού του παρόντος. Πρώτον, το θέμα των περιβολήτων εγκληματιών τζάμιδων που κάθε τόσο ενδέχνως το ανακοινεί η αλβανική ηγεσία. Τζάμιδες ελέγχονται οι μουσουλμάνοι κάτοικοι της Θεσποτίας κατά παραφθορά του ονόματος Θιαμής, που είναι η αρχαία ονομασία του ποταμού με την σημερινή ονομασία Καλαμάς. Οι τσάμιδες στα χρόνια της κατοχής συνεργάστηκαν πρώτα με τους Ιταλούς και μετά με τους Γερμανούς, διαπράττοντας ανήκουστα εγκλήματα σε βάρος των Ελλήνων της Θεσποτίας. Αμέσως μετά τη λήξη του πολέμου, καταδικάστηκαν πολλοί εξ αυτών από στρατοδικείο των Ιωαννίνων ερήμην, γιατί ακολούθησαν τους Γερμανούς στη πηγή τους, αναλογιζόμενοι ότι θα έπρεπε να δώσουν λόγο του πραξιόντος. Τώρα, εκεί που μας χρωστούσαν την ουρά, μας ζητάνε και το πόδι και διεκδικούν τις περιουσίες των προγόνων τους, τα σπίτια τους, τα χωράφια τους και ούτω καθεξής. Και δεν ξέρετε αυτό που θα σας πω τώρα, ότι έχουν ορίσει την 27η Ιουνίου κάθε χρόνο ως ημέρα άκουσον γενοκτονία των τσάμιδων εκ μέρου των Ελλήνων. Δηλαδή, η θρασίδης σε όλο τους το μεγαλείο. Και απειλούν ότι θα προσφύγουν σε διεθνείς οργανισμούς προκειμένου να δικαιωθούν. Μην απορρίπτε, μπορεί να γίνει και αυτό. Οι διεθνείς οργανισμοί μας έχουν συνηθίσει να χαϊδολογούν τους εχθρούς της Ελλάδος και να βάζουν την Ελλάδα που έβαλε πλάτη στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο να την βάλουν στη γωνία. Εγώ προσωπικώς δεν τους εμπιστεύω από αυτούς τους οργανισμούς. Και σας είπα ότι φοβούμαι ότι με το πες, στο τέλος μπορεί να το πετύχουν οι τσάμπες. Δεν λέω ότι θα το πετύχουν, αλλά ότι μπορεί να το πετύχουν. Δεύτερον, η Αλβανία αρνείται να επιστρέψει στην Εκκλησία την περιουσία της που είχε αρπάξει το αλβανικό καθεστώς. Όλο ναι, λένε στον Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, αλλά
μόνο στο ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, τίποτα δεν γίνεται. Τρίτον, αφαιρεί αυθαίρετα τις περιουσίες βορειών υπηρετών και αναγνωρίζει ανύπαρκτους τίτλους κυριότητος σε Αλβανούς ή ακόμη και σε Κωσοβάρους. Παίρνει Κωσοβάρους και Αλβανούς από το βορρά της Αλβανίας και έτσι τελικά τους εγκαθιστά τις περιουσίες των βορειοϋπηρωτών όσων εξ αυτών έχουν έρθει εδώ στην Ελλάδα. Ωραία δημοκρατία, δεν είναι. Θα συμφωνείτε και εσείς, βέβαια.